αναγνωρίσουμε τον European Makeup Artist του οίκου Yves Saint Laurent. Ας ελπίσουμε να πω σωστά το όνομά του, Fred Letageux. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε η κυρία Vivi Lenzi, η οποία είστε υπεύθυνη στην εκπαίδευση στον Yves Saint Laurent, για τη μάρκα Yves Saint Laurent. Πολύ ωραία. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα κοντά μας. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci. Κάνουμε όλα καλά. Πολύ καλά και είμαστε πολύ χαρούμενες, πραγματικά. Αυτό που θα μας δείξει σήμερα, τι ακριβώς θα είναι? Δηλαδή, ένα μακιγιάζ που είναι μόνο για τις γιορτές ή για όλες τις στιγμές που θέλουμε να είμαστε εκθαμβωτικές? Θα μας δείξει ένα μακιγιάζ το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τις γιορτές, αλλά σε αυτό που θα εφαρμόσει στο μοντέλο θα είναι μια πιο light version αυτού του look. Την πιο έντονη την έχει εφαρμόσει πάνω μου, οπότε έχουμε τη μία εκδοχή και την άλλη θα είναι αυτή που θα εφαρμόσω πάνω στο μοντέλο. Και, ξέρετε, μ' αρέσει γιατί έχουμε και δύο διαφορετικά τύπους γυναικών, δηλαδή και κοκκινομάλα και μελαχρινή. Οπότε τα έχουμε όλα. Μετά μου στα ζηλέψω και βλέπω να κάθομαι κι εγώ εκεί, να νιώσω κάτι κι εγώ από τα χεράκια του. Τιμή πολύ μας. Όμορφα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, Fred, tu peux commencer par dire ce que tu as fait jusqu'à maintenant sur les teints du modèle? Oui, bien sûr. Donc, premièrement, j'ai commencé par utiliser Forever Youth Liberator Serum. Ο Fred, λοιπόν, έχει ξεκινήσει, έχει προσπαθήσει να κάνει και έχει καταφέρει, όπως το βλέπουμε, την τέλεια επιδερμίδα Yves Saint Laurent. Ξεκίνησε, λοιπόν, την εφαρμογή της με τον ορό Forever Youth Liberator. Που τι κάνει? Fred, tu peux continuer. C'est le premier soin pour la peau qui donne instantanément à la peau un éclat et sa jeunesse retrouvée. Mais c'est aussi particulièrement le premier soin qui travaille avec la glycobiologie. Είναι λοιπόν το πρώτο προϊόν περιποίησης που χρησιμοποιεί τη γλυκοβιολογία και τις γλυκάνες σε ένα προϊόν περιποίησης, η πρώτη μάρκα ο Yves Saint Laurent. Και αυτό που κάνει ο ορός είναι ότι δίνει άμεση λάμψη και επαναφέρει τη νεότητα στην επιδερμίδα άμεσα. Donc une goutte suffit, c'est tout ce dont μια vous avez besoin pour αρκετή. Donner... Μια σταγόνα για όλο το πρόσωπο. Ναι. Αλήθεια, μπορώ να βάλω μια σταγόνα στο χέρι μου, να δω πώς είναι και η αίσθηση. Είναι ένας εκπληκτικός ορός, πάρα πολύ απαλός, γαλλούδινος, απορροφάται τέλεια και φυσικά όταν μιλάμε για γλυκοβιολογία, μιλάμε για την επιστήμη του μέλλοντος. Έχει ήδη έναν αιώνα έρευνας και ήδη 7 βραβεία Νόμπελ. Αλήθεια. Είναι πραγματικά μια επιστήμη η οποία φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον και στην περιποίηση προσώπου. Πείτε μου κάτι, αυτόν τον ορό τον βάζουμε πρώτα απ' όλα σε καθαρό δέρμα και μετά βάζουμε κρέμα ημέρας ή δεν χρειάζεται? Βέβαια, πάμε μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά με την κρέμα ημέρα μας. Πολύ ωραία. Deuxièmement, το δεύτερο βήμα λοιπόν. J'ai utilisé le teint touche éclat, qui est un nouveau fond de teint qui est absolument extraordinaire si vous voulez vraiment créer une peau éclatante, naturelle. C'est le premier fond de teint qui a une base complètement transparente et qui utilise un pigment doré liquide, ce qui vous permet de vraiment rajouter de l'éclat à la peau. Ωραία, το δεύτερο βήμα λοιπόν για την τέλεια επιδερμίδα Yves Saint Laurent είναι το fond de teint, le teint touche éclat. Αυτό που κάνει είναι ότι διαχέει τη λάμψη του προσώπου και στη φόρμουλά του περιέχει υγρό χρυσό μέσα σε μια διάφανη βάση. Θέλω και αυτό στο χέρι μου, βεβαίως. Γιατί βλέπω ότι έχει περάσει στην είναι απίστευτα δροσερό και αυτό που κάνει είναι ότι κάνει κάλυψη χωρίς ωστόσο να κάνει το αντιαισθητικό αποτέλεσμα της μάσκας που βλέπουμε όταν έχουμε τα φοντετά που κάνουν κάλυψη. Εδώ. Και δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Αυτό βγαίνει σε διάφορα χρώματα? Αυτό που είναι εκπληκτικό με αυτό το φοντετάν είναι ότι έχουμε 16 αποχρώσεις. Και η κάθε αποχρώση έχει 3 διαφορετικούς τόνους. Οπότε μπορούμε να βρούμε την τέλεια απόχρωση για τον κάθε επιδερμίδα. Αλλά επίσης... Κοιτάξτε τη διαφορά που έχει. Δεν ξέρω, βλέπετε στο κοντινό αυτό το χέρι εδώ που έβαλα με αυτό? Είναι ένα υπέροχο φοντετάν. Και δείτε, επίσης θέλω να δείτε την διαφάνεια που έχει. Το βλέπω. Κάνοντας παράλληλα κάλυψη όμως. Και αυτό το πετυχαίνουμε με αυτό το μαθητικό καταπληκτικό. Αυτό το περνάει μόνο στο πρόσωπο ή το περνάει και κάτω από τα μάτια? Μπορεί να το βάλει και κάτω από τα μάτια, αλλά κυρίως είναι για το πρόσωπο. Δηλαδή, αντί για concealer, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι make-up artists και βάζουν κάτω από τα μάτια. Το προϊόν που δίνουμε δώρο ποιο είναι? Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο βήμα. Και είναι το touche éclat. Le troisième.
troisièmement, le fameux touche-éclat, qui est le stylo doré magique, l'icône de la marque Yves Saint Laurent, le numéro un depuis tellement d'années, et qui devrait être vraiment dans tous les sacs à main de toutes les femmes qui sont... Αυτό λοιπόν είναι το μαγικό στυλό λάμψης του Yves Saint Laurent. Θα το έχουμε και στην τσάντα μας αυτό. Ακριβώς. Όλες οι γυναίκες πρέπει να το έχουν στην τσάντα τους, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να νεώνουν την επιδερμίδα τους. Και αυτό που λέει είναι ότι ακριβώς είναι το εικονικό προϊόν, άρα μας δίνει την δυνατότητα να φτιάχνουμε, να αναζωογονούμε την επιδερμίδα ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα, να αναδεικνύουμε τα πιο ωραία χαρακτηριστικά του προσώπου. Με αυτό. Με αυτό. Πώς το κάνουμε. Ακριβώς τώρα αυτό θα δούμε. Ναι. Και παράλληλα διώχνουμε τα σημάδια της κούρασης. Donc, touche éclat vous permet en fait d'illuminer les parties du visage, να φωτίσουμε τα μέρη του προσώπου, enlever les signes de fatigue, να διορθώσουμε και να εξαλείψουμε ουσιαστικά τα σημάδια κούρασης γύρω από το περίγραμμα των ματιών. Αυτό που είναι καταπληκτικό με αυτό το προϊόν είναι όπως θα το δείτε, γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Δεν μου λέτε, εγώ θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω τώρα πάνω από το make-up που έχω ήδη κάνει. Βεβαίως. Χωριέται δηλαδή από πάνω. Βεβαίως. Είτε το έχεις βάλει το πρωί, μπορείς από πάνω να συμπληρώσεις πριν να ξεβαφτείς για να ξαναβάλεις. Όχι, όχι. Γι' αυτό ακριβώς και προτείνεται στο τελευταίο βήμα για την τέλεια επιδερμίδα Yves Saint Laurent. Δηλαδή και πάνω το φόντε τώρα βλέπω, γιατί δεν είμαι μόνο στα μάτια. Ακριβώς. Αυτό που κάνει είναι ότι μπορεί να μπαίνει αμέσα και στις πτυχές που δημιουργούμε με την έκφρασή μας, στις ας πούμε ρητίδες, και να τις αναπληρώνει. Οπότε φαίνονται λιγότερο βαθιές. Παράλληλα, δίνει πολύ πιο αναζωογονημένο το βλέμμα. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Je vais continuer dans les autres applications. Tout à fait. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι η χριστουγεννιάτικη πρόταση του Yves Saint Laurent. Είναι η μαγική παλέτα Arctic Night, λέγεται. Αυτό είναι που δίνουμε δώρο. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας. Μαζί με το Touche Éclat. Ωραία. Για να το δούμε και αυτό όταν θα μπορούμε, γιατί προς το παρόν. Να δούμε πώς περνάει τη σκιά. Ο Φρέντ θα μας εξηγήσει δύο λόγια να πω σχετικά με την έμπνευση της παλέτας αυτής. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο μακιγιάζ του Yves Saint Laurent, ο Lloyd Simons, έχει εμπνευστεί αυτή την παλέτα από τις αρκτικές νύχτες του Βορρά, τις παγωμένες νύχτες με πανσέλινο. Καταπληκτικά χρώματα. Και αυτό που είναι εκπληκτικό σε αυτές τις σκιές είναι ότι μπορούν να φορεθούν και ως στεγνές και βραγμένες. Όταν εφαρμόζονται βραγμένες, γίνονται αδιάβροχες και μεταλλικές. Εμείς σήμερα πώς θα τις δούμε, στεγνές ή βραγμένες? Αυτό τώρα που κάνει ο Φρέντ είναι το στεγνό, το πιο light. Όταν θες να το κάνεις βραγμένο, πώς το κάνεις δηλαδή? Κατευθείαν με βραγμένο πινέλο πάνω στην παλέτα. Α, μάλιστα. Και δεν χαλάει μετά. Και δεν χαλάει, αυτό είναι το μαγικό, διότι περιέχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, εξατμίζεται το νερό και αμέσως μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι στεγνή. Είναι εκπληκτική η σύνθεση αυτή τη παλέτα και υπάρχουν σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Τώρα να πω εγώ ότι έχει περάσει σαν βάση το πιο σκούρο μπλε και από πάνω περνάει και το πιο ανοιχτό, το σαν τυρκουάζ που είναι μέσα στην παλέτα. Ακριβώς. Θα του ζητήσουμε να το λοιπόν να μας εξηγήσει πώς ακριβώς κάνει την εφαρμογή. Φρέντ, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Bien sûr. J'ai commencé par utiliser le bleu nuit sur la paupière même. Ξεκίνησα λοιπόν χρησιμοποιώντας το μπλε του μεσονυχτίου που το ονομάζουμε πάνω στο βλέφαρο. Et ensuite, j'ai mélangé le bleu nuit avec le pourpre de la palette pour créer une sorte de magnifique indigo qui sculpte le regard. Και μετά μπλέκει, μπερδεύει το μπλε με το κεραμιδί της παλέτας. Αυτό λοιπόν που είναι εκπληκτικό, βεβαίως, είναι ότι μας δημιουργεί ένα εκπληκτικό βιολετή. Ensuite, και παράλληλα βλέπουμε την εφαρμογή. Après, j'ai utilisé le bleu turquoise juste sur le milieu de la paupière pour donner un peu plus de dimension à la paupière. Στη συνέχεια λοιπόν εφαρμόσε το turquoise στο κέντρο του βλεφάρου για να δώσει περισσότερη ένταση και φωτεινότητα παράλληλα στο βλέφαρο. Et pour toutes les dames qui ont toujours des problèmes pour atténuer en fait leur smoky eye, utilisez l'argenté juste sur la partie externe pour donner vraiment un aspect très délicat
à la bordure de l'œil. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές όταν κάνουμε ένα σμοκιά οι γυναίκες δυσκολεύονται στο να λιάνουν λίγο το, τα τελειώματα. Να μην είναι σκληρό η άκρη, δηλαδή φτάνοντας προς το φρύδι ή προς το έξω από το μάτι. Είναι αλήθεια. Αυτό που μπορούν να κάνουν λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουν το ασημί της παλέτας και με μια μπατονέτα να σβήσουν προς τους κροτάφους όλο το look. Si vous voulez plus d'intensité aussi, vous pouvez utiliser un crayon noir à l'intérieur de l'œil aussi pour intensifier le regard. Αν θέλουμε λοιπόν περισσότερη ένταση στο βλέμμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαύρο μολύβι στο εσωτερικό του βλεφάρου, στο κάτω βλέφαρο. Et pour compléter le look, je vais utiliser aussi le shocking mascara. Χρησιμοποιεί τη μάσκαρα, είναι μια εκπληκτική μάσκαρα, την ονομάζουμε μάσκαρα shocking. Είναι γιατί πραγματικά. Αυτή η μάσκαρα, την κοιτούσα πριν, την είναι... Αλλά κοίτα πόσο πιθανό είναι λόγο που θα κάνει αυτό με φαρίδες, πολύ πυκνές. Γιατί εμένα μόνο αυτό μου αρέσει. Βλεφαρίδες. Είναι απίστευτη. Αυτό που κάνει με τη με ένα πέρασμα κάνει έντονο όγκο και μήκος και καμπύλες. Αλλά κυρίως εστιάζουμε. Έχει περίπου ένα χρόνο. Εστιάζουμε σε καμπύλες και όγκο με ένα μόνο πέρασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Διπλασιάζονται οι βλεφαρίδες με ένα μόνο πέρασμα. Και σε τι χρώματα βγαίνει? Είναι αποχρώσεις του μαύρου, ότι μπορεί να έχουμε πιο πολύ μαύρο με μπλε, μαύρο μουβ, μαύρο μπρονζέ. Et pour terminer le look. Και τελειώνουμε λοιπόν το look. Τώρα τι χρώμα της έχει βάλει? Καφέ? Τώρα της έχει βάλει το νούμερο, τσιαμί, το νούμερο. Celui-là, c'est le numéro 2, mais vous pouvez aussi utiliser le numéro 7 si vous voulez un effet plus coloré. Εδώ έχει βάλει το νούμερο 2, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το νούμερο 7, που είναι λίγο πιο χρωματιστό. Βάζει λίγο περισσότερο χρώμα. Et donc, pour terminer sur les lèvres, je voulais juste donner un effet très naturel, donc j'ai utilisé le rouge volupté numéro 3. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το look, θα βάλει ένα χρώμα πολύ πιο απαλό, το νούμερο 3, είναι το rouge volupté νούμερο 3. Que vous pouvez mélanger avec un peu de golden gloss. Με το golden gloss. Pour créer un effet voluptueux et naturel. Για να δώσει ένα αποτέλεσμα όγκου και φυσικότητας παράλληλα. Αυτό λοιπόν είναι η χριστουγεννιάτικη πρόταση του Yves Saint Laurent. Αρκετά light, αλλά μπορούμε, όπως είπαμε, να την κάνουμε και πιο έντονη. Fred, oui. Tu m'as parlé d'une vision que tu avais tout à l'heure. Oui, j'adorerais que vous me fassiez l'honneur de vous mettre une couleur que je voudrais vraiment essayer sur vous. Avec plaisir. Αυτό λοιπόν που είχε πριν, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ήταν, μου λέει, θα ήθελα πάρα πολύ να εφαρμόσω στα χείλη της Ελένης ένα διαφορετικό κραγιόν. Βεβαίως. Έχουμε κάτι να επιτρέψεις, βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Ok, permettez-moi donc d'enlever la couleur. Et je vous vois vraiment avec un rouge très très beau. Σας βλέπω λοιπόν καλύτερα με ένα ωραίο, υπέροχο κόκκινο. Εγώ να δείτε πώς με βλέπω. Avec είναι από την σειρά Rouge Pure Couture. Un rouge mat qui sera très classique, très très beau. Είναι από τα καινούργια προϊόντα της σειράς Rouge Pure Couture, σε matte version, τελείως matte αποτέλεσμα, που ωστόσο δίνει μια τέλεια ενυδάτωση για τουλάχιστον 4 ώρες. Ενώ δηλαδή είναι matte, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ξεραίνουν τα κραγιόν matte τα χείλη. Αντίθετα, αυτό το κραγιόν αυτό που κάνει είναι ότι ενυδατώνει παράλληλα. Πώς το αισθάνεστε? Υπέροχο. Parfait. Ωραίο χρώμα. Excellent. Voilà. Comment ça sent? Είναι άλλο το δικό μου από το δικό σας. Το δικό μου είναι το Vernis à Lèvres. Πάλι της οικογένειας Rouge Pure Couture. Άλλο χρώμα όμως. Ναι. Είναι άλλο χρώμα. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις στη σειρά Rouge Pure Couture. Όλες οι γυναίκες μπορούν να βρουν το χρώμα που τους πάει καλύτερα και το αποτέλεσμα είναι, και την αίσθηση. Γιατί θα με ρωτάνε μετά και δεν θα ξέρω. Βεβαίως. Είναι το 203, έτσι. Είναι το 203 από τη σειρά The Match, Rouge Pure Couture, από τον Yves Saint Laurent. Πολύ μαλακό, παρότι είναι ματ, γιατί συνήθως τα ματ τραβάνε και λίγο. Ακριβώς. Όχι, αυτό είναι πολύ μαλακό, σαν να έχει μέσα και κρεμούλα. Να τα ξαναπάρουμε λίγο από τη σειρά. Καθαρό πρόσωπο. Πρώτα το σέρουμ. Ακριβώς. Μετά το... Ουσιαστικά είναι το σύστημα λάμψης, όπως τα λέμε από τον Yves Saint Laurent. Πώς το κάνουμε? Το πετυχαίνουμε με τον ορό Forever Youth Liberator.
που δίνει άμεση λάμψη. Το fond de teint, λοιπόν, του Σεκλά, που είναι το μαγικό φως του Σεκλά σε ένα fond de teint, για να διαχέσουμε, να απλώσουμε το φως, και το του Σεκλά, το μαγικό στυλό, το νούμερο ένα προϊόν του Yves Saint Laurent. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας πάρα, πάρα πολύ. Ωστόσο, έχουμε και κάτι ακόμα. Je voulais juste me permettre de vous donner un petit cadeau. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μικρό δωράκι για σας. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω πρέπει να είναι και όλα αυτά που μας δείξατε, έτσι δεν είναι? Είναι ο Rose Forever Youth Liberator. Αυτό είναι αυτό? Ναι, ακριβώς. Αυτό? Αυτό λοιπόν είναι ένα σετ. Το συλλεκτικό σετ που έχει το shocking, το μάσκαρα, ένα special size της κρέμας ματιών και ένα διφασικό καθαριστικό των ματιών για το αδιάβροχο μακιγιάζ. Και μετά βλέπω ένα κραγιόν που ελπίζω να είναι αυτό το κόκκινο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι το νούμερο 9, που πάλι είναι ένα καταπληκτικό κόκκινο. Είναι ναι, ένα καταπληκτικό κόκκινο επίσης. Πολύ όμορφα. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις του κόκκινου. Αυτό? Και αυτό είναι το τουσεκλά. Δεν μπορεί να λείπει αυτό, δηλαδή, από το δώρο, ακριβώς. Αυτό το που δίνουμε και δώρο. Ακριβώς. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Και αυτά είναι τα δώρα που θα δώσουμε στις... Στις τηλεθεατρίες μας. Να πούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να μας στείλετε mail στο eleni3@papakifatv.gr. 5 από εσάς θα κερδίσουν τη συλλεκτική αυτή εδώ κασετίνα. Με τα που έχει και την καταπληκτική χρώματα. Θήκη βέβαια, μέσα στην οποία βρίσκεται η παλέτα. Και οι άλλες 5 θα κερδίσουν το προϊόν που βλέπαμε πριν, που είναι ωραίο να το έχουμε στην τσάντα μας. Θέλω να μου πει τι πιστεύετε ότι μια γυναίκα πρέπει να έχει απαραίτητο στην τσάντα της. Όχι όλο το κουτί με τα καλλιτικά, ας πούμε ότι έχουμε μια μικρή τσάντα. Τι άλλο εκτός από το κραγιόν μας πρέπει πάντα να έχουμε μαζί? Alors Fred, dans un petit sac, quel est le produit numéro 1 que tu penses qu'une femme doit avoir? Je pense sans hésitation. Χωρίς κανένα δισταγμό. Touche éclat. Είναι το touche éclat. C'est un sauve. C'est quelque chose qui va vous sauver la vie tout le temps. Θα σας σώσει τη ζωή για όλη την ημέρα. Δηλαδή πραγματικά θα μπορέσετε να πάσα στιγμή να αναδείξετε το πρόσωπό σας, να διώξετε όποιο σημάδι κούρασης υπάρχει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.